αυτό είναι άξιστο. Κοίταξε. Τάκα πέφτει κατευθείαν. Εδώ τώρα. Κοίτα, αυτό είναι άξιστο. Ασχέτως ότι έχει λίγε ρόζε απάνω καμένε. Είναι άξιστο. Όλα αυτά είναι άξιστα. Να, κοίτα. Με πόνο ψυχή, αμπελουργοί μα δείχνουν τι μεγάλε ζημιέ στα μπέλια του από τον καύσωνα. Και θέλουμε μια βοήθεια από τον ΕΡΓΑ. Έχουν από 30 έως και 50% ζημιά. Χθες ήταν το αποκορύφωμα. Η εικόνα έχει τάξει εδώ. Το σαφίλι αυτό είναι άχρηστο. Δεν πάει ούτε εξαγωγή ούτε τίποτα. Διότι έχει ψήσει και το λύκει ακόμα. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στον προφήτη Ηλία. Κοιτάξτε εδώ τι έχουν πάθει. Κοιτάξτε ζημιά εδώ. Από εδώ τώρα πληρώσουμε ΕΡΓΑ, φάρμακα, να ζήσουμε και την οικογένειά μας. Πώς θα κρατήσουμε τα παιδιά να τις κάνουμε νέους αγρότες εδώ στο χωρί με αυτά τα χάλια. Σε αυτή τη στιγμή πόσο θα είναι το ποσοστό ζημιάς. Το ποσοστό ζημιάς είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το αμπέλι το οποίο παθαίνει εγκάβματα είναι εκτός εξαγωγής. Ένα προϊόν το οποίο δημιουργείται έγκαυμα πάνω στο σαφίλι δεν μπορεί να πάει για εξαγωγή. Τελεία και παύλα. Και αυτό δεν είναι μόνο στην περιοχή της Προφητηλία. Αυτό είναι και στο Μαλεβίζι, και στην Πεδιάδα, και στη Μεσαρά, σε όλες τις περιοχές. Τα σαραντάρια έκαψαν τα μπέλια με τις ζημιές να είναι μεγάλες και σε επιτραπέζια. Η ζημιά είναι πραγματικά καταστροφική. Τα μπέλια έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η κατάσταση δεν είναι διαχειρίσιμη. Με μια δύσκολη χρονιά, με πάρα πολλά έξοδα, με αντίξωες συνθήκες, έχουμε αντιμετωπίσαμε ένα παρατεταμένο καύσωνα στην αλλαγή από την αγκουρίδα στο κανονικό σταφύλι. Στο πιο ευαίσθητο στάδιο ήρθε ο καύσωνας και τα αποτελείωσε. Ζητάμε να έρθει ο ΕΡΓΑΣ να τα εκτιμήσει, να δει τη ζημιά, να δει το πρόβλημα. Εδώ έχω πάθει, έχει χαλάσει το 70% στο δικό μου συγκεκριμένα. Σε απόγνωση είμαστε, η περισσότερη παραγωγή, γιατί αυτό το σταφύλι πλέον είναι, αυτό θα μαδίσει τώρα μετά από 10-15 μέρες και δεν κάνει για τίποτα, ούτε για σταφυδοποίηση ούτε για τίποτα. Είναι άχρηστο, θα κοπούνε, θα πέσουν χάμω. Με φόντο τις καταστροφικές επιπτώσεις από τον καύσωνα, αγρότες βρίσκονται σε αδιέξοδο και ζητούν να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών και αποζημίωσής τους. Εκάεχε, όταν είναι, βάζεις κάποιες ορμόνες για να δημιουργηθείς μια καλή ποιότητα, φουσκώνει τα μπέλη. Και το βρίσκει σε τέτοια περίοδο που έχει τα ξινά αυτά και δημιούργησε αυτό. Και εκαήκανε όχι μόνο η ρόγα, το λύκι που αυτό είναι, δεν υπάρχει θέμα να γίνει εξαγωγή. Πιστεύω ότι έχουν καεί το 60% των αμπελιών. Πολλά αμπέλια είναι εκτός εξαγωγής, όπως υποστηρίζουν, ενώ ζημιές καταγράφονται σε σαφιδάμπελα και κρασάμπελα. Βεβαίως, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Σε αυτού του λόγου λοιπόν το σηκώνουμε το θέμα. Όπως σας είπα, το θέμα της εξαγωγής έχει δημιουργεί ένα πρόβλημα, διότι δημιουργεί πρόβλημα και οικονομικό στην τοπική οικονομία και φυσικά ο κάθε παραγωγός καταστρέφεται μέσα από αυτή τη διαδικασία που έχουν γίνει πλέον όλες οι εργασίες, όλα τα έξοδα. Τη Δευτέρα, κλιμάκιο της οργάνωσής μας θα πάει στην περιφέρεια Κρήτης. Να ανοίξει άμεσα το σύστημα για την κατάθεση των αιτήσεων από τους πληγέντες, ζητά ο Πριέμος Ιρωνημάκης, ο οποίος έχει ενημερώσει τον ΕΡΓΑ, κλιμάκια του οποίου θα προχωρήσουν τις επόμενες μέρες σε αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών.